Μία πριν το φαγητό και μία μετά, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε έτσι σαν αντιβίωση, σαν φαρμακάκι, σαν σιρόπι. Εδώ είμαστε, Κωστής Θεσσαρός στο μικρόφωνο. Η αφέντο μου τσουνάρα μου στη μεσημβρινή ζώνη και τυράντα, για αυτούς που η ζώνη δεν διευκολύνει, για αυτούς που φοράνε τη ζώνη τους με μπούμερανγκ, για αυτούς που, όπως έχει πει και ο υπέροχος Σταρόβας, είναι λέει τόσο χοντρός που για να με αγκαλιάσει λέει η γυναίκα μου φέρνει και τις φίλες της, μόνη της δεν μπορεί να κλείσει τον κύκλο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Είναι μια ευκαιρία για κοινωνικές συναναστροφές, για να ανοίξεις τον ορίζοντα. Αυτό έτσι δεν λένε? Πρέπει να διευρύνεις λέει τον ορίζοντά σου. Βεβαίως, γνωριμίες να γίνονται. Προβλέπεται ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι. Θεωρώ ότι η καραντίνα τους προηγούμενους μήνες, ο εγκλεισμός, η εγκράτεια που έδειξε πολλοίς κόσμος, σε κάποιους θα βγει σαν μια, δεν θέλω να πω τη λέξη, το αντίθετο της εγκράτειας είναι η ακράτεια, αλλά τέλος πάντων μια υπέρμετρη επιθυμία για έξω, για ζωή, για. Και έτσι είναι το σωστό βέβαια, όπως είπαμε, με τις όποιες προφυλάξεις, με την όποια προσοχή. Φυσικά και πρέπει να ξαναζήσουμε τις ζωές μας, εννοείται. Αλλά όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, με προσοχή εκεί που χρειάζεται. Κωστής Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφέντο μου τσουνάρα μου. Μπαίνουμε σε διαδικασία να ανοίξουμε γραμμούλες σε λίγο, να παίξουμε, να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση, να κάνουμε μουχαμπέτη. Έχω άλλη μία σακούλα κρεατάρες να δώσω από το Κροπολίο Μιχάλης. Μάλλον όχι άλλη μία, ο μεσημβρινός ο φίλος μας είπε, εγώ έστειλα απλά την καλημέρα, δεν ήθελα τα κρέατα, κλήρωσέ τα το μεσημέρι. Και αυτό θα κάνουμε, άρα η πρωινή η σακούλα πήγε μεσημέρι. Αυτό είναι το ωραίο, όταν έχεις δύο εκπομπές κάνει πάσα η μία στην άλλη. Φοβερό, είναι σαν να έχεις σπίτι και εξοχικό. Αυτό είναι, η μεσημβρινή είναι το εξοχικό μας, είναι το δεύτερο παιδί. Και είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς πήγε αυτή η χρονιά. Δεν ξέρω πώς θα είναι και αν θα είναι και αν θα κάνουμε και του χρόνου μεσημέρι. Αυτό που ξέρω είναι ότι κερδίσαμε νέους φίλους, ότι μπήκαμε σε νέες ώρες που δεν είχαμε παίξει ποτέ, βάλαμε καινούρια ζουμουσάκια στην παρέα μας, ότι άνθρωποι που δεν μας άκουγαν το πρωί και δεν μπορούσαν μας ακούνε το μεσημέρι, άνθρωποι που μας έμαθαν από το μεσημέρι γύρισαν και μας ακούνε και το πρωί, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι ένα: όταν σας πάρουν τελεφούνκεν, όταν θα σηκωθεί η γραμμή από τη συσκευή που ανακάλυψε ο Γκράχαμ Μπελ και σας ρωτήσουν τι ακούτε, εσείς λέτε αθλητικό λίμπερο 107 και 4. Και μετά από εκεί και πέρα, δευτερευόντως, ποια εκπομπή ακούτε, αν ακούτε εμάς, αν ακούτε τα υπόλοιπα παιδιά. Έχει τόσες εκπομπές ο σταθμός που για όλα τα γούστα, για όλες τις ομάδες, για όλες τις ώρες, για όλες τις αισθήσεις, για όλες τις επιθυμίες. Θέλω να θυμίσω ότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός μας πρωί και μεσημέρι, με καταπληκτικές προσφορές Philips αυτό το διάστημα, 30% κάτω όλα τα Philips. Επίσης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Επίσης, Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, καταπληκτικά πράγματα, τη θάλασσα, φρεσκότατα, πάρα πολύ υγιεινά στη διατροφή σας. Ωμέγα 3 βάλτε, θωρακίζει τον οργανισμό. Και βέβαια 214.000 στην Τηλιβεριά στο κέντρο, 695666 στο Ωραιόκαστρο, εκεί ανεβαίνοντας πριν το Κοταξοπούλιο γυμναστήριο. Οδεύουμε σε εβδομάδα που στη λήξη της έχει αγωνιστική δράση και πάλι νομίζω θα είναι μια κατάσταση που την είχαμε ζήσει μόνο μετά από καλοκαιρινή διακοπή, τόσο καιρό χωρίς μπάλα, και όλα θα είναι περίεργα, όλα θα είναι καινούρια. Η πρόταση που καταθέσαμε, γιατί είχα πάρα πολλά μηνύματα, πρέπει να διευκρινίσω πληροφορία που είχα, θα μιλήσω κάποια στιγμή και με τον πρόεδρο, τον Γιάννη το Δασκαλάκη από τα παιδιά στη Μηχανιώνα. Η δική μας πρόταση σαν εκπομπή, σαν παρέα, είναι να μην υπάρχει πουθενά άδειο καρεκλάκι στην Τούμπα, να μην υπάρχει πουθενά σημείο που να φαίνεται το γήπεδο άδειο. Ό,τι πανό υπάρχουν, με πρώτο και μεγαλύτερο της Μηχανιώνας να καλύψει εκεί τις πλαϊνές, την 5 και την 6, με την άλλη τη φανέλα επίσης τεράστια που είναι, τα πανό από τη θύρα 4, από συνδέσμους, από την επαρχία, από παντού,
να δοθεί η ευκαιρία και η άδεια. Μπορούμε να ρωτήσουμε κιόλας κάποια στιγμή. Λοιπόν, να δοθεί η ευκαιρία να μπουν τα παιδιά προηγούμενη μέρα, να απλώσουν τα πανό, να υπάρχει εκεί ο κόσμος και μέσα στο γήπεδο νοερά τα πανό θα είναι η, ας το πούμε έτσι, η παρουσία του κόσμου μέσα σε εισαγωγικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ακούσατε πριν από λίγο, στην Τρόικα φιλοξενήθηκε ο κύριος Μπαλτάκος, ο έγκριτος νομικός της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος, αν μπορούμε να βάλουμε επικεφαλίδα, τα ακούσατε μέσα, τα ξαναλέω τώρα και σας καθυστερώ. Ο ΠΑΟΚ θέλει απόφαση πριν από τις 19 Ιουλίου για τους ευνόητους λόγους. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Θα τα συζητήσουμε πρώτα ο Θεός και εκτός απροόπτου μετά τις 2.30 και με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα, και την αποκάλυψη που έκανε η Φόρτσα σχετικά με τον Φαραντούρη, το μέλος της ΕΕΑ και τη στάση που τήρησε ο Ολυμπιακός. Πάμε όμως στις γραμμές να αρχίσουμε τη δική μας επικοινωνία, να μιλήσουμε παρεούλα, να παίξουμε, θυμίζω, μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα και μέσα από τα κινητά. Η σακούλα κρέατα το πρωί που έγινε jackpot, γιατί ο φίλος μας που κληρώθηκε μας είπε ότι εγώ έστειλα την καλημέρα μου, δώστα κάπου αλλού, μάλλον δώστα το μεσημέρι στην εκπομπή. Αυτό κάνουμε τώρα λοιπόν. Θα κληρώσουμε από το κρεοπωλείο Μιχάλης μια υπέροχη σακουλάρα κρέατα. Πάμε γραμμές. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Καλό. Λοιπόν, πάμε για το συγχωρεμένο το Λόραντ. Ήμουνε μέσα στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Το συμβάν που γίνηκε πρέπει να ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που είχε χάσει ο μεγάλος Γιώργος Κούδας. Ναι. Τότε γίνεται αυτό. Ναι. Τελειώνοντας το γήπεδο μαζί με, με την παρέα μου, το συγκεκριμένο το μπεθερό μου, το παζανάκι μου, πήγαμε να πούμε. Μετά χάνει το πέναλτι ο Κωστίκος, έτσι. Ναι. Σαργκάνης, λοιπόν, ήταν Σαργκάνης. Ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι, Σαργκάνης. Μεγάλο τέρμα, φίλε. Μεγάλο τέρμα το φίλε. Για μένα, στους τρεις όλων των εποχών. Ασχέτως που έπαιξε Γάβρο και Βάζελο. Φίλε. Που πρόλαβα να δω ήταν ένας Βαλιάνος του Εθνικού. Του Εθνικού, ναι. Μανταλόζη, πρόλαβες. Δεν μπορώ να θυμηθώ για να είμαι ειλικρινής. Και αυτός ήταν Εθνικού. Μανταλόζης. Λοιπόν, ναι. Μετά ήταν ο Οικονομόπουλος. Οικονομόπουλος, το πουλί που λέγανε, και αυτός του Παναθηναϊκού. Μεγάλο σέρματος. Ναι. Ναι. Ο δικός μας ο Φούρτουλα. Ο Φούκι. Φούκι, βεβαίως, που το λέγαμε μια ζωή Φορτούλα και τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι λέγεται, τελικά ήταν Φούρτουλα, άντε να αλλάξει το... Χειρότερο... Ο χειρότερο... ...και του γάμου, ο Μανολά, ο Μιλιονέ... Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να πάμε για... Τότε έμεινα κάτω στο κέντρο. Ναι. Στη διασταύρωση Παπαναστασίου με Λεωφόρους Καραμαλιά, 5ο υποβράδιο, ναι. Ανάβει το φανάρι κόκκινο, σταματάμε και έρχεται δίπλα και σταματάει και ο Κωστίκος. Το ναι. Κορνάρουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει πέθανε ο Λόραντ. Ναι. Γυρίζει, τα μάτια του ήταν κατακόκκινα βουρκωμένα, του λέω τι γίνεται και πατάει ένα κλάμα. Πω φίλε, φοβερή σκηνή. Δεν μου το έχεις ξαναπεί αυτό, δεν μου την έχεις ξαναπεί την ιστορία. Ναι. Πέθανε ο Λόραντ. Yeah. Ήταν ένας μεγάλος προπονητής. Αυτό γύρισε, άνοιξε. Yeah, έφυγε, yeah. Λέει, ένας μεγάλος άνθρωπος. Ένας μεγάλος δάσκαλος. Ναι. Yeah. Η πρώτη του φυγή ήταν εξαιτίας του Σταύρου του Καλαφάτη. Που ήθελε να καθίσει στον πάγκο και δεν τον ήθελε. Του Σταύρου ή του άλλου του Καλαφάτη. Του μεγάλου του Καλαφάτη. Όχι Σταύρου. Όχι Σταύρου. Ναι. Σταύρος είναι ο τωρινός. Συμβάν αυτό και τα λοιπά. Αυτή η άδεια η οποία όταν οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί πήγανε στη Νότια Αμερική και σφάξανε τους πάντες για να ρημάξουν και να εξορίξουν όλα το χρυσάφι που υπήρχαν στους ναούς και μετέπειτα οι Αγγλοί. Εξολοθρέψανε ολό
κάνουν και να κάνουν. Δηλαδή μιλάμε αυτή η φυλή. Η Λευκή είναι η μεγαλύτερη δολοφόνη που ήταν. Αυτός φίλε είναι εγκληματίας. Με όλα τα γράμματα είναι. Κεφαλαία. Στιγερός. Είναι καλά, ακούστε. Καλώς τον. Έλα, έλα, γόρι μου. Τι κάνεις, φίλε. Καλά, αδερφέ μου. Καλά. Καταρχήν να πω κάτι για το Σταρούγα να μην το ξεχάσω. Ναι. Βλέπεις ένα φαρμακείο, ζυγαριά προηγμένης τεχνολογίας, λέει, ανεβαίνετε, λέει, και συνομιλείτε με τη ζυγαριά. Ναι. Ανεβαίνει ο Σταρόβας, λέει, ρωτάει το φαρμακοβίδιο, τι είναι, να λέει, σας λέει το βάρος, σας λέει το ύψος, αυτά το ένα άλλο. Ανεβαίνει ο Σταρόβας επάνω, ακούγεται μια φωνή από τη ζυγαριά και λέει, ένας-ένας παρακαλώ. Ένας-ένας, ρε. Εντάξει. Το θεωρώ αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει. Το παιδί έχει τρομερό πνεύμα, είναι πολύ τάλαντος. Μία φορά που τον γνώρισα στον Αρένα, κοίταξε, και μουσικός, εξαιρετικός. Και καλύτερος κιθαρίστας, αυτό θα έλεγα. Εξαιρετικός, φίλε, εξαιρετικός. Αυτός στους Άγαμους Θήτες ήταν η κιθάρα, έτσι. Αλλά και ατακαδόρος και χιουμορίστας και ηθοποιός. Και σε όπου, ό,τι έκανε είναι ταλαντούχο το παιδί. Έτσι, γενικώς έχει ταλέντο, ρε φίλε, εντάξει, μπράβο, είναι καλύτερο, μας χαρίζει μεγάλη στιγμή. Είναι από τους αγαπημένους Θεσσαλονικιούς. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Ακριβώς. Εγώ ένα έχω να πω, ακουστεί, για την Κυριακή, θα το λέμε από σήμερα. Όλοι, δεν χρειάζεται κανένα φωτιστήριο να ξέρουν τι έχει κάνει αυτή η ομάδα, τι πόλεμο έχει κάνει αυτή η ομάδα στον ΠΑΟΚ. Κανένα δεν θέλει σεμινάριο για να μπουν μέσα να παίξουν με πάθος, να παίξουν για τον πρόεδρο και ένα παιχνίδι για την πάρτι τους και τον κόσμο. Θέλουμε να τελειώσουν, να ξεκινήσουν όπως τελείωσε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να μπουν μέσα με ψυχή, με πάθος. Τελείωσε. Αυτό. Όλο το πρωί σήμερα έτσι το έφαγα και θα φάω όλη τη βδομάδα, να ξέρετε. Δεν κουράζομαι. Τα ξέρετε. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Μόνο πάθος, τίποτα άλλο. Έτσι. Και για εμάς τους διαβητικούς τα λίγα λόγια στέβια και και τα καθόλου μέλη. Έτσι. Κωστή 283. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, φίλε. Απόλυτα, στέβιο. Είναι και ένα γρήγορο. Ναι, ρίχτο. Είναι μια ξαρχιά, σταματάς ένα φανάρι, έχει αυτά τα τσακαλάκια εκεί στο φανάρι, το δίνει ένα ευρώ. Ναι. Μετά από ένα λεπτό, επόμενη στάση, ξανά το ίδιο παιδάκι, ξανά βαθύνει πλάκα του. Δεν το δίνει, ξανά δίνει ένα ευρώ. Αυτό γίνεται σε τέσσερις στάσεις, ρε παιδί μου, το ίδιο παιδάκι. Ναι. Και ξαφνικά σε μια στιγμή που ονειρεύεται, λέει, δεν γιατί θα το ρωτήσω. Του λέει, αγόρι μου, λέει, άμα σε δώσω 2 ευρώ θα με πεις λοιπόν πώς με προλαβαίνεις, λέει, σε κάθε στάση. Τι λέει ο Τζακαλάκος, αν με δώσεις ένα τάλιρο, ας πούμε, πες να βγεις από την πλατεία. Γεια, γεια, στέλνω. Γεια, γνωστή. Ερχόταν γύρω γύρω οι άλλοι. Έλα, ναι, χαίρετε. Γεια σας. Σας ακούμε, μιλήστε μας αν θέλετε. Όταν ο ακροατής αποφασίζει να τα πει όλα με ένα βλέμμα, κυρίες και κύριοι, το βλέπω το βλέμμα σου. Ναι, ναι. Είναι όντως για περαστικό, όμως δεν το βλέπουν οι άλλοι. Οπότε πάμε στον επόμενο. Ναι! Ναι, γεια! Χαίρετε! Για την κλήρωση πήρα. Βεβαίως! Χαιρόμαστε που πήρατε για την εκπομπή και μας ακούτε και μας αγαπάτε. Σας ακούμε, σας ακούμε. Το όνομά σας. Λεμονιά. Λεμονιά! Πω, τι μοσχομυριστό όνομα είναι αυτό, Λεμονιά. Ναι. Μπράβο. Δώσε μου τα 3 τελευταία ψηφία από το σταθερό ή από το κινητό για να ξέρω. Αν και Λεμονιά αποκλείται να πάρει άλλη, αλλά έτσι για να λέμε. 652 το σταθερό μου. 652 το σταθερό σου. Ωραία, ναι. Λεμονιά, πες μας τι άλλο θες να μας πεις. Τίποτα άλλο. Με την μπάλα δεν ασχολούμαι. Απλά βλέπω μπάλα. Μπράβο. Όταν βλέπουν τα αγόρια μου και τα τρία. Έχεις τρεις λεβέντες. Τι ηλικίες, Λεμονιά, τι ηλικίες. Το ενός δεν θα σου πω για θα τρομάξεις. Είναι συνταξιούχος. Η άλλη είναι 18 και 20. Κάτσε μια στιγμή λίγο. Εσύ, ναι, η φωνή σου ακούγεσαι σαν να είσαι 30 χρονών βία. Ευχαριστώ πολύ για το κουπλιμέντο. Τι ευχαριστείς, αφού έτσι ακούγεις. Λουλούδια δεν θα σε στείλω. Τίποτα, στείλε ένα άθος λεμονιάς. Λοιπόν, να τους χαίρεσαι. Να τους καβαρώνεις. Γεια σου. Γεια σου, Λεμονιά! Γεια σου, Λεμονιά! Ρε παιδιά! Δεν μυρίζει αμέσως, ρε παιδιά, αυτό! Δηλαδή είναι ονόματα! Δεν είναι ονόματα! Πώς σε λένε, λέει για σε μη! Μουσχομυρίζει αμέσως! Θα μου πεις τον άλλο, πώς το λένε, πώς μπορεί να τον λένε για να μην μυρίζει όμορφα! Ο Κακά, ας πούμε, που έπαιζε στη Ρεάλ και στη Μίλαν! Πώς σε λένε, Κακά! Πες εσύ τώρα! Δηλαδή, φαντάσου, κάνε όχι εικόνα, κάνε μυρωδιά, κάνε ρουδούνι! Κακά, ρε φίλε! Τον άλλο πώς το λέγανε που έπεσε στον Παθρακικό και στον Παναθηναϊκό, Κόλεφ. Επίθετα βέβαια.
όπως και να έχει λίγο. Μια ψιλομπόχα, μια δυσοσμία. Έτσι δεν είναι? Ο άλλος που έπαιζε στη Μίλαν, πώς σε λένε, λέει, Πάτο. Είχε, λέει, και, είχε και κακά και Πάτο στην ίδια ομάδα. Ο Ντετουαλέτ. Παιδιά, δηλαδή, μια δυσοσμία, μια αυτό, τι, δεν είναι. Η όλη ομάδα της Μπόχουμ είναι όνομα αυτό για ομάδα, λοιπόν. Έχω αυτό, πριν πάμε ξανά στις γραμμές. Φοβερός Σταρόβας, ευρηματικότατο. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό. Παιδιά, αυτό είναι. Μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό τραγούδι έγραψα, μικρό. Γκραν, γκραν. Γεια σας. Ναι, χαίρετε. Καλά, Κωστή. Καλά. Είπα, όλο το πρόβλημα σήμερα. Αυτή το έκανε το βράσα αθλητικά, πιτσερίκωση μου εγώ. Ναι, το πότε συγεννηθείς? Είμαι Λέβιξτον. Το πότε, α, έλα. Είμαι... Ναι. Και ακούς Κωστή. Εγώ 10 χρονών ήμουν και ήμασταν από τη Γερμανία. Και μάθαμε ότι... Εμείς είχαμε έρθει. Το 82 γύρισα. Ελλάδα. Απλά μάθαμε, δηλαδή επειδή διαβάσαμε και ερχόταν εφημερίδες ελληνικές, το ότι ήταν κάτι. Ναι. Της Δευτέρας οι εφημερίδες έρχονταν Τρίτη. Καλά, εννοείται. Δηλαδή... Μακεδονία και Ακρόπολη ερχόταν εκεί που ήμασταν εμείς. Ναι. Αυτές. Τέλος. Μετά άρχισαν να έρχονται και αργότερα να έρχονται και αθλητικές, αλλά ερχόταν μια μέρα πιο αργά. Μπράβο. Ερχόταν η Μπάλα, μια αθλητική εφημερίδα που σταμάτησε μετά να βγαίνει. Η Μπάλα αυτή ερχόταν. Ακρόπολη, Μακεδονία. Αυτά. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να βγαίνει. Θεσσαλονίκη τέλος, αργότερα. Σου μιλάω τώρα 77, 78, 79 και 80. Εντάξει, τότε καταλαβαίνεις ότι όταν γινόταν ένα τέτοιο συνταρακτικό γεγονός, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε, έτσι, ούτε Instagram, ούτε Twitter, ούτε Facebook, ούτε τίποτα. Τώρα γίνεται κάτι και ένα και δύο υπάρχει παντού. Τότε... Εντάξει. Ήταν Κωστή στη μεγάλη ομάδα του Πούσκα σαν παίκτης. Μεγάλος ποδοσφαιριστής. Μαγιάρκη. Σχολή. Βεβαίως. Ναι. Ήτανε αντικομμουνιστής, δεν ήθελε αυτό το σύστημα. Ναι, ναι. Δεν την κουπάνησε. Γι' αυτό και την κουπάνησε, το πιάσανε, ναι, ταλαιπωρήθηκε. Το πιάσανε συγγενικά του πρόσωπα και ο μεγάλος προπονητής ο τότε είπε το παίρνω εγώ επάνω μου. Ναι, ναι. Και αφήστε το. Μετά πήγε η Γερμανία και είχε κάποιο πρόβλημα, τώρα δερματικό πρόβλημα. Δερματικό. Και του είπαν να πας ναι, σε ζεστή περιοχή και ήρθε σε εμάς. Πολύ φως, πολύ ήλιο. Και μόνο έτσι ήρθε εδώ, φίλε. Αλλιώς δεν νομίζω θα πατούσε τα μέρη μας. Φανατικός καπνιστής. Φανατικός. Αυτός και ο Λεσάουν έγινε πιο άωρος παοκτσίδες. Ναι, ναι. Το Άγγλος. Και ο Άγγλος μέσα στο Χάιμπουργκ πανηγύριζε με κασκόλ του. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ναι. Απλά αυτός που έβαλε. Ναι, 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 πες. Ναι. Τη μεγάλη τέλος πάντων σχολή ήρθε σε εμάς. Έτυχε και ο Κωστίκος που τον αγαπούσε πολύ γιατί ήρθε και αυτός από Ουγγαρία. Ναι. Ναι, ναι. Το ξέρεις, Κωστίκος. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Και. Έγινε αυτό το πρόβλημα, πήραμε το πρωτάθλημα του 76, έγινε αυτό το πρόβλημα, έφυγε, τον ξανέφερε με τα παντελάκια πίσω. Ναι, το 80. Αλλά δυστυχώς, ναι, δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε και άφησε την τελευταία του πνοή. Ήθελα και κάτι άλλο να πω για τον Λόρο, τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μια αγάπη ακόμα που είχε. Τέλος πάντων, Κωστή, τώρα για την ομάδα μας, μπαίνω σε ένα site σήμερα, βλέπω ότι πήραμε το βαθμό πίσω. Χάρηκα εγώ, καλά. Το κινητό μου λέει τους πήραμε εδώ πίσω. Και μετά μαθαίνουμε ότι. Εντάξει, προσέχετε παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το παίξω έξω να σας πω τι διαβάζετε, τι να διαβάσετε ή τι να μην διαβάσετε. Αυτό που μπορώ να συμβουλέψω, όπως θα το έλεγα στον κολλητό μου στο τραπέζι που καθόμαστε, είναι απλά προσέχετε τι γράφει ποιο, γιατί το γράφει. Υπάρχει ένας τέτοιος μηδαμινός έλεγχος, ο κάθε μπαρούπας με ένα παραθύρι. Έγινε, σε χαιρετώ. Μάθε,
Τζον Κόρφας, ο λατρεμένος Τεντέν, ο άνθρωπος που άφηνε το χέρι στο τρίποντο πολύ νωρίς, τέτοιο στυλ σπάνια έχω δει, ένας υπέροχος τύπος που δόξασε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, θα είναι στη νέα προσπάθεια που επιχειρείται τώρα σαν τεχνικός διευθυντής, θα είναι, σαν προπονητής θα είναι, δεν ξέρω. Πάντως κινείται κάτι στο μπάσκετ, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στις προσεχείς ημέρες. Χαίρετε, ναι! Χαίρετε! Καλώς το παιδί! Εγώ είμαι! Εσύ βεβαίως! Έχεις αμφιβολία! Να το δούμε! Άκου Κωστή. Ναι. Στην μπαλκονάρα μου θα βγω. Ναι. Τη τράπα μου να πιω. Ναι. Και στο ραδιόφωνο να ακούω Κώστα Τζατζάρο. Έλα ρε φίλε. Αυτό είναι διασκευή το θέλω να ράξω. Ναι, ναι. Θέλω να ράξω. Τι λέει? Είσαι απόλαυση ρε φίλε, είσαι απόλαυση. Να σε καλά. Πολύ φίλε. Σε γουστάρω, πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Αυτό θέλουμε, να έχουμε την παρέα μας, να κάνουμε το χαβά μας, να συζητάμε. Αυτό είναι ραδιόφωνο, φίλε. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Θέλεις να σου πω και ένα όνομα που βρωμάει. Ό,τι γουστάρεις, πες μου. Μαρινάκης. Ωπω, φίλε, είπαμε για βρώμα, όχι για. Εσύ το χοντρένεις το πράγμα. Εσύ το χοντρένεις, φίλε, το χοντρένεις. Το χοντρένεις. Το χοντρένεις. Πολύ βρώμα, όχι βρώμα. Πολύ βρώμα. Περιμένουμε να δούμε. Όλος ο κόσμος περιμένει, φίλε. Περιμένει πώς αυτή τη φορά. Τι θα κάνουν αυτή τη φορά για να τους βγάλουν λάδι. Πόσο πολύ. Αν κερδίσουμε την Κυριακή 20η. Ναι. Πήραμε το πρωτάθλημα, αν το θυμάσαι αυτό. Άξι. Που σου είπα. Ας κερδίσουμε ένα-ένα τα βήματα. Ένα-ένα. Έτσι. Και τουλάχιστον ένα. Πάνω από δύο γκολ. Άμα κερδίσουμε πάνω από δύο γκολ διαφορά, πήραμε το πρωτάθλημα. Εμένα και μισό. Μισό μηδέν. Να κερδίσω. Αυτό με ενδιαφέρει, αδερφέ μου. Γιατί? Περιμένετε να δείτε μετά τι θα γίνει. Περιμένετε. Μισό μηδέν. Τρέλα θέλω να δω τους παίκτες. Και πάθος. Είμαι σίγουρος ότι θα τους πάρουμε τους βαθμούς πίσω. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα έτσι, είναι, μα έτσι είναι το δίκαιο, έτσι είναι το σωστό. Άμα δικάσουν αυτό θα γίνει, φίλε. Ο Γιωργάκης ο Σαββίδης είπε από την αρχή στο ΚΑΣ. Βεβαίως. Θυμάστε. Από την αρχή. Από την αρχή το είχε πει. Μα φίλε, και ο Βασιλόπουλος εδώ που βγαίναμε, το είχε πει. Παιδιά δεν ελπίζω σε τίποτα εδώ. Έξω μόνο. Λοιπόν. Έξω. Να είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε. Ναι. Ελάτε λίγο. Δικάστε μας, ρε λέμε. Γι' αυτό και εγώ τώρα και όλο τρέχουν και μας πηγαίνουν από εδώ και μας πηγαίνουν από εκεί. Όλο αναβολή. Καταλάβανε τι θα πάνε έτσι, τώρα. Έτσι. Αναβολή στην αναβολή, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Άστε, δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, σε κλείνω Κωστή για να έγινε. Μιλήσει και σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Είσαι απόλαυση. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Ωραίο ποιηματάκι έκανες με την Τέντα. Μπράβο. Έτσι. Όταν γεννάει το μυαλό, γουστάρω ρε παιδί μου τον ακροατή. Γεια σας. Γεια. Καλό. Που λέγατε με τον Γιώργο. Ένας ναι. Μεγάλος θεματοφύλακας, παιδιά, ήταν και ο Νίκος ο Χριστίδης. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Άφησε εποχή. Διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Οικονομόπουλο ναι. Και από τον Σαργκάνη ναι. Είχε εκτείναξη ο Χριστίδης. Δεν ήταν ψηλός, είχε εκτείναξη. Ναι, 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 και πολύ ναι, ναι. Καλός, σοβαρός άνθρωπος, έτσι. Ναι. Πολύ καλός άνθρωπος. Βεβαίως. Και επίσης ήθελα να πω και αυτό που πάλι είπε ο Γιώργος για τη Λευκή Φυλή. Ξέρεις ποιοι ήταν οι χειρότεροι αποικιοκράτες στην ιστορία του δυτικού κόσμου? Οι Βέλγοι, φίλε. Οι Βέλγοι, ε. Ούτε οι Άγγλοι, ναι. Ούτε οι Άγγλοι, ναι. Ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί. Άσας. Έχουμε Βέλγοι, εκεί για να μιλήσεις. Βασιλιά, ναι. Το βασιλιά Λεοπόλδο, ο οποίος στο παραμικρό παράπτωμα έκοβε χέρια. Ναι. Ήταν η χειρότερη και η πιο στιγμή απεικιοκράτες. Ναι, ναι. Οι Βέλγοι που φορά... και αργότερα... Λοιπόν, και είχα την ευκαιρία, την ωραία ευκαιρία μια φορά σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι που ο ρεσεψιονίστης ήταν μαύρος, ναι. Ικανός. Και μου λέει, εσείς οι Έλληνες, λέω, εμείς οι Έλληνες, εσύ ως τι μιλάς, ως Γάλλος μιλάς. Μου λέει, είμαι Γάλλος. Ναι. Έχω γαλλική υπηκότητα. Και εγώ του λέω, έχω γαλλική υπηκότητα, γιατί όντως έχω γαλλική υπηκότητα. Ναι.
δεύτερη υπηκότητα. Αλλά αυτό δεν σε κάνει Γάλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον. Άμα νιώθει έτσι. Όχι, αφού νιώθει. Ναι, έτσι. Να νιώσει. Να λες τον εαυτό σου Γάλλο, να σου υπενθυμίσω, λέω, ότι η ευπορία και η. Πώς λέγεται. Προσπεριτέ, πώς είναι η. Η ευμάρεια που έχετε, λέω, εσείς σε όλες τις γαλλόφωνες χώρες. Στηρίζεται στα κομμένα χέρια και στα κομμένα από αυτά στις θυσίες ανθρώπων και τα κάναν καπνοσακούλες. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Εγώ είπα κάτι το πρωί, το λέω και τώρα, γιατί είναι και διαφορετικές πολλές φορές. Τολμούν να σε εγκαλούν ένα γενετισμό, κατάλαβες? Ναι. Να πω ένα πράγμα μόνο. Δεν διανοούμε ό,τι χρώμα και να έχει αυτός που είναι κάτω ή αυτός που είναι πάνω. Άνθρωπος να φράζει με το γόνατο την αναπνοή του άλλου και να τον οδηγεί στην ασφυξία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ινδιάνος, αν είναι φίλος. Επειδή μια χώρα δεν χαρακτηρίζεται από μια εικόνα, αλλά είναι μια εικόνα που χαρακτηρίζει ως ένα κομμάτι την Αμερική. Φυσικά. Και βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και λέει ότι αυτό δεν χαρακτηρίζει την Αμερική, μα τη χαρακτηρίζει μια χαρά. Άξι. Γιατί αυτή είναι η καταστολή που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Τι να πω. Δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν. Έγινε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ. Λέω και πάω σε διάλειμμα. Όπως ξέρετε, λείπει ο Ίγκασον, λείπει ο Γιαννούλης, λείπει ο Αουγκούστο, λείπει ο Ζαμπά, λείπει ο Κρέσπο. Άρα, γαρούν, τίγαρ, τιγάρ, τιγαρούν, όσουν, όστε συμπερασματικοί σύνδεσμοι. Πασχαλάκης κάτω τον goalpost. Ελπίζουμε να δούμε τον καλό Πασχαλάκη. Τον περσινό και προπέρσινο Πασχαλάκη. Δεξιά ο Μάτος, ο Αϊθαλής Μάτος. Αριστερά ο Ανδρέας, στη θέση που δοξάστηκε, στη θέση που έκανε δύο καταπληκτικά πρωταθλήματα ως MVP. Γυρίζει εκεί. Στο κέντρο της άμυνας ο Βαρέλα με τον Μιχάη, καθότι ο Κρέσπο δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Μιχάη που έδειξε πραγματάκια στο λίγο που χρησιμοποιήθηκε και περιμένουμε να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Τα δύο αμυντικά χαφ, ελείψη Αουγκούστο, αλλά και αφού δεν εμπιστεύεται τον Εσίτη για βασικό και έχει άλλα χαρακτηριστικά που δεν τα θέλει ο προπονητής, θα δούμε τον Μίσιτς, σημείο αναφορά στο κέντρο, και τον Μαωρίσιο. Στα δύο 6-8-8-8, τώρα ξαροοχτάρια. Κανένας από τους δύο δεν είναι καθαρό εξάρι, έτσι, κανένας από τους δύο. Αλλά θέλω να πω στα δύο αμυντικά χαφ εκεί. Από εκεί και πέρα, ο Πέλκας πίσω από τον επιθετικό, δεξιά ο Λιμνιός, αριστερά ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Και στην κορυφή της επίθεσης παίζει ανάμεσα στον Σβαρόφσκι, τον Κάρολο Σφιντέρσκι και τον Τσούμπα Ακπον. Αν εμένα ρωτούσατε ποιον θα έβαζα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πέρα από την πρώτη απάντηση που θα έρχονταν στο μυαλό, το αυτόν 1-0, η αμέσως επόμενη ήταν θα έβαζα τον Τσούμπα Ακπον. Σαν κορμί, σαν πίεση, σαν παρουσία, σαν χαρακτηριστικά, να το νιώσει πολύ περισσότερο η άμυνα του Ολυμπιακού σε σχέση με το Σφιντέρσκι, που το παιδί βεβαίως το τίποτα το κάνει γκολ και είναι πάντα εκεί που πρέπει, αλλά νομίζω ότι θα παιχτεί και στη δύναμη το συγκεκριμένο μάτς, στις μονομαχίες προσωπικές, στις κόντρες, στις διεκδικήσεις σενάριες, και εκεί ξεκάθαρα υπερτερεί από σωματικά προσόντα ο Τσούμπα, ο φίλος μου Μποφίλιου, σε σχέση με τον Σβαρόφσκι. Αυτά τώρα. Μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Μία έκπληξη. Μπορεί να βάλει τον Εσίτη. Όντως. Μπορεί, δεν ξέρω, να βάλει μπροστά τον Βιερίνια. Μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, τον Μάτος αριστερά. Μπορεί οτιδήποτε. Δεν... Λέμε τι είναι το πιο λογικό μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε να συνδεθούμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε. Μένετε στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Και όταν σας ρωτούν, το λέτε. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Ολυμπιακός. Γίνεται αυτόκλητος μάρτυρ, περασπιστής του Φαραντούρη. Αντί ο Φαραντούρης να υπερασπιστεί τον εαυτό του, που δεν μπορεί να την υπερασπιστεί, διότι η καταγγελία της ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρη και
και βάσιμη 100%. Δεν επιδέχεται κανένας αμφισβήτησης. Αντί λοιπόν ο Φαραντούρης να υπερασπιστεί τον εαυτό του, κάτι που δεν έκανε διότι έξυπνος είναι, γνωρίζει τι συμβαίνει, τι θα μπορούσε να πει, αφού τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εδώ είναι ανοιχτό το βιβλίο. Το κάνει ο Ολυμπιακός, αποδεικνύοντας τη σχέση, τη διαπλοκή με τον Φαραντούρη, τη διαπλοκή με τον Αβγενάκη και με όλους αυτούς που έβαλαν τον ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας εδώ και τόσους μήνες, σε αυτή τη θέση ομοιρίας, όπως είχα πει, αν το θυμάσαι. Βεβαίως. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το σύνολο του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ούτε... Δεν έχουν κάτι να πούν για να υπερασπιστούν. Ναι, ακριβώς. Και ακριβώς. Το κάνει ο Ολυμπιακός και προδίδει τη σχέση του με τον Φαραντούρη, όπως γνωρίζουμε και τη σχέση του με τον Αβγενάκη και τόσα και τόσα που έχουν συμβεί. Ναι. Αυτή μάλιστα είναι η πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από αυτήν θέλουμε να απαλλαγούμε και πρέπει να γίνει κάθε θυσία για να απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από αυτή την κατάσταση, από αυτή την ομοιρία. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι όμοιρος τώρα δικαστικά, αλλά το ποδόσφαιρο είναι όμοιρος το ελληνικό εδώ και χρόνια. Εδώ ναι. και χρόνια. Όντως, όντως, αυτή είναι η πραγματικότητα, Κώστα. Και το καταλάβαμε ζώντας. Ζήσαμε πολλά και πολλούς κόσμος άργησε να καταλάβει τι συμβαίνει, τι γίνεται. Πλέον όμως δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πράγμα μιλάμε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ο νομικός της επιθυμούμε... Ναι, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Με την ολοκλήρωση να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Μάλιστα. Και οδεύουμε... Μιλάμε για τον ποδοσφαιρό. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι δύσκολο, αλλά είναι υποχρεωμένος να καταφέρει να αποσυνδέσει τα δικαστικά και να αφοσιωθεί ο οργανισμός και κυρίως το ποδοσφαιρικό τμήμα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ναι. Το τι θα γίνει στο δικαστικό μέτωπο είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ποιος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής, πότε θα έρθει, τι παίκτες θα φύγουν, ναι. τι θα έρθουν. Δεν είναι θέματα προς συζήτηση αυτή την εποχή. Ναι, ναι, ναι. ΠΑΟΚ ναι. έχει στόχους δύο να υλοποιήσει εντός συνόρων, στις δύο δηλαδή εγχώριες διοργανώσεις. Δεν μπορεί αυτό να γίνει ενώ θα συζητάμε για δικαστικά, όχι ότι θα πάψουμε να συζητάμε, αλλά θα πρέπει να απομονώσουμε την ομάδα από αυτό το επιπλέον στρες και από το ναι. στρες που δημιουργούν αυτή η ακατάσχετη μεταγραφολογία, παύλα τεχνικοδιευθυντηλία, η οποία έχει σαπίσει το μυαλό των φιλάθλων. Στο τέλος θα θυμηθούν πάλι όλα αυτά που λέω, ότι γράφουν, διαρρέουν, γράφουν, εξωτερικό, Ελλάδα, εδώ, εκεί, το ένα, το άλλο. Ναι. Στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό πάλι, να δούμε τι γράφτηκε, πόσοι από αυτούς, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γιατί το λέω. Εάν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, ειλικρινά, δεν θα είχε τέτοια τοποθέτηση. Μεταγραφική περίοδο είναι, θα γράψεις. Γιατί μια ομάδα παίρνει 5 παίχτες, αλλά ασχολείται με 50. Yeah. Οπότε μπορεί να υπάρχει και καπνός. Όχι παντού, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει καπνός. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι ενδιαφέρθηκε. Μπορεί να ζήτησε πληροφορίες και να τον απέριψε. Μπορεί να τον πρότειναν και να τον απέριψε ένα παίχτη. Απλά εδώ γίνεται τώρα το κουτρούλιο γάμος. Yeah. Και αυτό συμβαίνει γιατί λόγω της έλλειψης ειδησιογραφίας. Ωστόσο η ειδησιογραφία δεν λείπει. Αν θες να κάνεις δημοσιογραφία και να ψάξεις να βρεις την είδηση, υπάρχει. Το δικαστικό μέτωπο είναι ένα σοβαρό μέτωπο. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Τελείωσε κανένα πρωτάθλημα. Τελείωσε κανένα κύπελλο που δεν το ξέρουμε. Βέβαια, όχι. Αλίμονο. Τώρα ξεκινάνε όλα. Τώρα ξεκινάνε. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα ξεκινάνε όλα, λοιπόν, θα πρέπει η προσοχή να είναι στραμμένη σε αυτό. Η ΠΑΕ σαφώς και θα έχει το μυαλό της και το ενδιαφέρον της στραμμένο και στην Ελβετία και στα δικαστήρια που υπολείπονται εντός συνόρων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Ακριβώς. Αυτό είναι και το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι έχει εκτεταμένα τέτα τέτ ο προπονητής
με τους παίκτες προκειμένου να τους ανεβάσει ψυχολογικά, φαντάζομαι να τους πάρει το μυαλό από οτιδήποτε άλλο. Και είναι αυτό ακριβώς που λες, έτσι. Να απερίσπαστη να είναι σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και είναι το καθήκον τους. Έτσι. Βέβαια. Είναι φυσιολογικό ο προπονητής μετά από τόσο μεγάλη απουσία του ίδιου, των συνεργατών του και των παικτών από τους αγωνιστικούς χώρους και τις προπονήσεις, να καταβάλει μια υπερπροσπάθεια για να επιστρέψουν όλοι, όχι μόνο βιολογικά, όχι μόνο αγωνιστικά, ναι, και ψυχολογικά, ψυχικά, πνευματικά, να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις. Ναι. Είναι πρωτόγνωρο, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό όμως ισχύει και για τους άλλους. Και για τους άλλους. Των υπολείπων ομάδων. Ναι. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα μόνο του ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα είναι συνολικά όλων των ομάδων που συμμετέχουν στα play-off και στα play-out. Ναι. Αυτό είμαστε, η συζήτησή μας είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος έχει στην πλάτη του και αυτές όλες τις δικαστικές ιστορίες, οι οποίες δεν είναι ανάξιες λόγου. Είναι σημαντικές. Είναι αρκετές. Ναι. Θα πρέπει όμως να μείνουν στην άκρη για να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις αγωνιστικές. Τις απαιτήσεις των αγωνιστικών της υποχρεώσεων μέσα στο επόμενο διάστημα, το οποίο δεν θα είναι και μικρό. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 12 αγώνες να δώσει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε αφού ξεκινήσει εκεί στη δεύτερη, τρίτη αγωνιστική, θα έχουμε μία εμβόλυμη Τετάρτη, ναι, με τους δύο επαναληπτικούς του κυπέλου Ελλάδας. Ναι. Το Άρη ΣΑΕΚ και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, ναι, και στο Φίλιππο, εφόσον όλα κυλούν ομαλά. Ναι, όπως φαίνεται ότι κυλούν ομαλά στη χώρα. Mm. Και μετά την ολοκλήρωση των play-off, το πολύ σε μία εβδομάδα, θεωρώ ότι θα έχουμε τελικό κυπέλου Ελλάδας. Ναι. Άρα, αν ο ΠΑΟΚ προκληθεί, έχει ό,τι θα γίνει 11 αγώνες ο ΠΑΟΚ. Αν προκληθεί και στο τελικό, έχει 12. Έχει 12, ναι. Και τι αγώνες, να το πω, φωτιά και λάβρα. Βέβαια. Υψηλές απαιτήσεις. Υψηλές. Ναι, βεβαίως. Κώστα, τι περιμένεις την Κυριακή? Τι αγώνα περιμένεις? Πού πιστεύεις δηλαδή θα παιχτείς τη δύναμη, θα παιχτείς τις αντοχές, στο πόσο πνευματικά έτοιμη είναι? Είναι δύσκολο να κάνω μια πρόβλεψη, γιατί δεν είναι καν όπως είναι η πρώτη αγωνιστική ενός πρωταθλήματος, γιατί εκεί, ναι, έχουμε μια εικόνα των ομάδων από τα φιλικά. Ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι, δεν, ναι, έχουμε καμία εικόνα των, ναι, ομάδων. Δεν έχουμε. Ναι. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, βλέπουμε κανένα ευρωπαϊκό, τις ομάδες ο συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε τουλάχιστον 5-6 φιλικά παιχνίδια. Σωστά. Μια εικόνα. Τώρα δεν έχουμε καμία, ρεαλιστικά μιλάω, πραγματικά καμία εικόνα. Καμία. Τι να πω, τι μαθαίνω, τις προπόνηση πετάει η ομάδα. Οι παίκτες έχουν τεράστιο κέφι και κατά πάνω μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή οι παίκτες του Ολυμπιακού τι είναι, άκεφοι, αδιάφοροι και σωστά ένα ετό. Όχι, δεν θέλω να μπαινώ σε τέτοιες συζητήσεις. Ναι, 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 ναι. Οι πληροφορίες που έρχονται από την προπόνηση, από τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, είναι ενθαρρυντικές. Ναι. Και όταν μένω στον αγωνιστικό χώρο την Κυριακή τι θα γίνει. Ναι. Δεν μπορώ να μείνω σε αυτό που φαίνεται στην προπόνηση. Το ίδιο ενθαρρυντικές διαβάζουν και οι πληροφορίες που έρχονται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Εκεί τι θα ήταν δηλαδή? Ναι, απογοήτευση, ναι, αφορά. Ναι, όχι. Ή ακόμα και αν ήταν έτσι θα το επικοινωνούσαν. Όχι, φυσικά. Γι' αυτό λέω και τι εικόνα να πω. Ναι. Τι εικόνα να πω. Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα ΠΑΟΚ καλύτερο από αυτόν που είδαμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Πού το στηρίζεις αυτό θα πει κάποιος. Το στηρίζω στο γεγονός ότι αντιλήφθηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία το βάρος της ευθύνης για την εικόνα της ομάδας τόσο στο παιχνίδι της Τσάντης όσο και στο παιχνίδι, ναι, με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτή την ευθύνη, την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας τη φέρουν ακέραιοι παίκτες και η τεχνική ηγεσία. Ναι, ναι, ναι. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ναι, ούτε ο Σαββίδης, ούτε, ναι, η διοίκηση, ούτε οι φύλαθλοι, ούτε κανένας. Ξεκάθαρα. Ακέραιοι την ευθύνη φέρουν παίκτες και τεχνική ηγεσία. Ναι. Φαίνεται ότι την έχουν αναλάβει. Θα το έχουν αντιληφθεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα θέλουν σίγουρα να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο από αυτό που παρουσίασαν στην Ξάνθη και μια εβδομάδα νωρίτερα στο παιχνίδι, ναι, με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο καλύτερο από αυτό που παρουσίασαν στο παιχνίδι κυπέλου με τον Ολυμπιακό, που κατάφεραν το σοκ του 0-2 να το ξεπεράσουν
να δείξουν ότι διαθέτουν ψυχικά αποθέματα και τελικά να κερδίσουν. Έστω με αυτό το έφραστο 3-2. Ναι. Είναι μια νίκη με την οποία ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Αθήνα κάποια στιγμή τώρα μέσα στον Ιούνιο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέχει για τα τρία τελευταία συνεχόμενα χρόνια και φυσικά το σκορ που έχει από το πρώτο παιχνίδι για να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα. Έχω μία ερώτηση από τον Δημήτρη από την Λαμπράκη. Σε τι φάση. Από την Λαμπράκη απαντώ. Κανονικά. Από την Οδοσπόρου. Από την πρώτη. Καμία. Καμία, έτσι. Καμία, όχι καμία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία. Είσαι λακωνικός και ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει. Τρέχουν πολλά τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι σοβαρό έτσι δυνατό να πω ότι εγώ που να έχουμε αυτό. Το θέμα πάει πάρα πολύ καλά, διότι από τη στιγμή που συνειδητοποιούν όλοι οι φορείς, περιφερειάρχης, δήμαρχος, πρωθυπουργός, την πρόσφατη βολτίτσα του Θεσσαλονίκη, ότι αυτό πρέπει να γίνει, είναι ενθαρρυντικό μήνυμα. Και παράλληλα, σου λέω, προσθέτω, ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Ναι. Και το έχει καταστήσει σαφές στους συνεργάτες ότι θέλει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Φυσικά. Είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο. Κάθε φορά, Κώστα, έχω ερώτημα να ξέρεις. Απλά... Είχαμε ένα εξαιρετικό τώρα. Το να κάνω πάω κήπεδο είναι... Τι να πούμε. Το α και το μέγα αυτή τη στιγμή. Εκτόξευση. Αυτό έχει να κάνει. Είναι αυτό να τον εκτόξευσει. Ναι. Η βάση της εκτόξευσης του ΠΑΟΚ σε επίπεδο αγωνιστικό και όχι μόνο και οικονομικό και πρεστής και ευρωπαϊκό όλα, ναι, η νέα Τούμπα. Ναι. Να πω κάτι σίγουρα, και τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει και θα τελειώσει το πρωτάθλημα και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μάλιστα. Αυτό να το θεωρεί ο κόσμος δεδομένο. Μάλιστα. Ότι την περίοδο, η περίοδος 2021, όποτε ξεκινήσει και όποτε τελειώσει, πρώτο Θεός, γιατί να είμαστε και να μην μας ξαναβρει η πανδημία, θα είναι στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Μάλιστα. Πάω και στην Τούμπα. Τώρα, αν θα πάει ο κόσμος να δει την ομάδα του, αυτό... Είναι. Δεν εξαρτάται από εμάς. Μάλιστα. Όχι. Δεν εξαρτάται. Δυστυχώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Αυτά. Αν κάτι άλλο κτλ. Βεβαίως. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και πάλι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του ήταν μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Μια στιγμή λίγο. Μαριλής, καλώς ήρθες και πάλι! Δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 19. Το 17. Το 17. Η λεμονιά σε 6.52. Να, η λεμονιά. Σε 6.52. Λεμονιά θα πάρεις τώρα έξω τη Μαριλής. 23-10-287-888. Να δώσεις ονοματεπώνυμο. Να, σε στείλουμε να πάρεις υπέροχα κρέατα. Να, λεμονάτα θα είναι τα κρέατα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, έρχεται Ζαγόρας, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Μην ξεχνάτε ότι όταν σας καλούν και σας ρωτούν, απαντάτε. Αθλητικός λίμπερο. Γεια σας.